Όπα τα κορίτσια μας με το κρασάκι, τι άλλο θέλουνε. Λοιπόν, κορίτσια, καθίστε. Ο Σπύρος έχει κόμμενα. Αλήθεια! Αυτό είναι είδηση! Τι κόμμενα, ζωντανή! Απ' τη φουσκωτή τρομπαριστή, όλο ζωντανή. Και σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, πρέπει να είναι μαζί γύρω στους 6 μήνες. Και κούκλα! Έλα. Ναι, πολύ ωραία γυναίκα. Κάπου πρέπει να την ξέρω, Αθηνά. Άσε μας, μωρέ. Όλες τις κούκλες έχεις δει εσύ, στον ύπνο σου. Και είναι ερωτευμένος. Αυτό πρέπει να το διερευνήσουμε. Καλά, 6 μήνες κι εσείς δεν είχατε ιδέα. Σπύρος είναι κρυφοεραστής. Γιατί δεν τους λες να έρθουν για φαγητό εδώ απόψε, ε? Να το πάρω τώρα, δηλαδή. Τώρα, ρε παιδιά, τι κουτσομπόλτες είμαστε. Είμαστε. Ωραία, στον πάρω. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Σου καλό. Ναι. Έλα, εγώ είμαι, Σπύρο. Είσαι μόνος? Μόνος, σαν την Καλαμιά στον κάμπο. Φωτάξει, είχε μια δουλειά, έφυγε, θα κλείσω εγώ το μαγαζί. Και σήμερα, ρε, να δεις, είχα ραντεβού, θα πάω να πάρω την Λίλα να πάμε να χορέψουμε, κατάλαβες? Γιατί? Είμαστε εδώ στο σπίτι μαζεμένοι. Δεν ερχόσαστε να πιούμε τα κρασάκια. Έλα, δεν μπορείς να το διευθετήσεις εσύ αυτό. Έλα, Σπυράκο, η Βίκη είμαι. Να σου πω, ελάτε τώρα αμέσως. Θέλουμε να γνωρίσουμε την κοπέλα. Πρώτη μου προτεραιότητα ποια είναι η Βίκη? Να γνωρίσετε την κοπέλα, αλλά δεν γίνεται. Έχω υποσχεθεί ότι πρέπει να πάμε σήμερα για χώρο. Και αφού το υποσχέθηκα, θα πάμε. Τέλειος. Τι, θα πάνε να χορέψουμε, λέει. Σπυρό, αφού σήμερα είσαστε για έξω, σας περιμένουμε αύριο οπωσδήποτε για φαγητό. Εντάξει, άντε για. Εντάξει. Δεν προλάβαινε να πει όχι. Τέλεια. Κάπου την ξέρω εγώ αυτή να είναι. Μάλλον από τη Σιβιτανίδιο. Έχεις βγάλει εσύ τη Σιβιτανίδιο? Όχι. Τη στείλαμε εκεί για γκόμενες. 100 ευρώ την ώρα παίρνεις. Συν άλλα 100, δύο ώρες μόνο. Βάλε 3 ώρες για να φάμε. Άλλα 100, 300. Συν τα γλυκά, 50, 350. Κομπού, με 350 ευρώ θα πρέπει να φέρει τη μάνα, θα την παρουσιάζει πεθερά. Όλα ρε. Μήπως έχω ανοίξει πολύ την ιστορία, ρε. Θα πληρώσουμε. Το μόνο που χρειαζόμουν. Βεβαίως! Όταν το πεις, νόμιζα ότι με δουλεύεις. Να συμβουλέψεις τον Μάρκο να πάει με τη Ραλού. Άλλο ήθελα να το πω, άλλο κατάλαβε. Μάλλον το πήγε εκεί που ήθελα να το πάει. Αχ, δεν ξέρω τι να κάνω. Αχ, αν ήμουν εγώ στη θέση σου, αν ήμουνα. Σπεδάκι μου, καταλαβαίνεις, είναι ερωτευμένος με τη Ραλού και εμένα δεν με θέλει πια. Είναι πολύ απλό το θέμα. Ρε, Βάκη μου, δεν υπάρχει κάτι οριστικό στον έρωτα, δεν το καταλαβαίνεις. Προσπάθησε να είσαι λίγο πιο θετική και να ψυχεύτησαι μόνο αρνητικά. Ξέρω τι να κάνω, δεν ξέρω τίποτα πια. Πρόσεξε με καλά. Ζείτε στο ίδιο σπίτι, κοιμάστε στον ίδιο όροφο. Ένα μπάνιο σας χωρίζει, ρε γαμώτο. Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι να του χαλάσει τα σχέδια. Με ποιο τρόπο? Αχ, αν ήμουν εγώ στη θέση σου. Αν ήσουν εσύ στη θέση μου, θα τον άρπαζα σε μια γωνιά και θα του έλεγα στο κρεβάτι σου ή στο δικό μου. Καλά, είσαι τρελή. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Άσε που εγώ δεν προλαβαίνω, όχι να τον αρπάξω. Το ένα του μιλήσω δεν προλαβαίνω. Αυτό αύριο το πρωί μπορεί να έχει φύγει. Αν να φύγει αύριο, τότε σήμερα είναι η μοναδική σου ευκαιρία να τον κάνει να με φύγει μαζί τη. Σήμερα. Αυτό είναι. Σήμερα. Σήμερα είναι η μοναδική ευκαιρία. Σήμερα που και η Φίφη θα κοιμηθεί στη γιαγιά. Τι ακριβώς να κάνω σήμερα? Τι έχεις, είσαι καλά? Αχ, πονάω πάρα πολύ. Έπαθα ένα τράβηγμα και με πονάει πολύ. Μπορείς να μου το δεις λίγο? Ναι, ναι, πώς? Ψήξη πρέπει να είναι. Πρέπει. Αχ, με πεθαίνει από τον πόνο. Μήπως να φωνάξω την Ελένη? Όχι, γιατί πρέπει να έχουν ήδη κοιμηθεί. Τέλος πάντων, θα δω τι θα κάνω. Εκτός κι αν... Εκτός κι αν τι? Μωρέ, με τρίβεις λιγάκι. Ναι, ναι, πώς? Πάρε και το λαδάκι από εκεί. Αυτό είναι η λάδι καρύδας, δεν κάνει για την ψήξη. Πρέπει να ζεσταθεί πρώτα. Όχι, άμα το τρίψει, θα ζεσταθεί. Δεν μπορεί, θα ζεσταθεί. Αχ, να σου πω.
μπορείς να ξεκινήσεις από λίγο πιο χαμηλά. Πιο χαμηλά. Και άλλο πιο χαμηλά. Από εκεί, από εκεί. Και να γλιστράς προς τα πάνω. Αχ, ναι, αυτό. Αχ, με γλίστρα. Και πιο δυνατά λίγο μπορείς. Ναι, και λίγο πιο από εκεί. Αχ, ναι. Και λίγο πιο εδώ. Αχ, αυτό είναι. Μάρκο, έλα λίγο που σε θέλω να σου πω κάτι, παιδί μου. Έλα λίγο, παιδί μου, που σε θέλω. Τι συμβαίνει, καλέ μου πατέρα? Θα σκοτώσω, ρε αλήτη. Θα σκοτώσω, ρε. Με την αδερφή σου, ρε. Τι λες, ρε πατέρα? Δεν έχει σημασία τι λέω. Τι είδα, έχει σημασία. Δεν πρέπει να ντροπιάζει αυτά τα ιστορικά χρώματα. Την πονούσε η πλάτη της. Θα σου έλεγα τι πονούσε και Αθήνα. Περίμενε λίγο να σου εξηγήσω. Τι να μου εξηγήσει, ρε χαμένα. Τι να μου εξηγήσει. Σας έπιασε επ' αυτό φόρα. Τι μυρίζει, τι είναι αυτό. Λάδια. Είναι η λάδια καρύδας. Κάνουν καλό στην ψύξη και. Είμαι σε απόγνωση μαζί σου, ρε. Δεν ξέρω τι να κάνω, ρε. Σε πήγανε στον ψυχολόγο, στον καλύτερο επιστήμονα της Αθήνας. Τι να κάνω, να σε τάξω στην Τίνο, στην Παναγία σου Μελά, στον Αγιάννη το Ρώσο. Πατέρα μου, δεν έχεις αρχίσει και τα χάνεις. Δεν τα χάνω καθόλου. Αυτό το σπίτι έχει κανόνες. Ή θα ζήσεις σύμφωνα με τους κανόνες, δηλαδή σύμφωνα με αυτά που λέω εγώ, ή φεύγεις από το σπίτι. Φεύγεις από το σπίτι. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Στο τσακ τον είχα, παιδάκι μου, στο τσακ. Μπουρλότο τον είχα κάνει, τούρμπο είχε γίνει. Και μπήκε μέσα ο βλάκας ο Διονύσης και μου τα χάλασε όλα. Να δω τώρα πότε θα τον ξαναστριμώξω. Αυτός είναι έτοιμος να φύγει, παιδάκι μου. Καλημέρα, λουλουδάκι μου. Δεν είναι πολύ ωραία μέρα σήμερα? Ναι, πολύ ωραία μέρα σήμερα. Τι έγινε, ξύπνησε ανάποδα το λιονταράκι μου? Το λιονταράκι πρέπει να σου μιλήσει. Κάτσε λίγο, Ελένη μου. Δεν θα στο έλεγα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ξέρεις. Τι συμβαίνει? Ελένη, συμβαίνουν πολύ σοβαρά πράγματα μέσα στο σπίτι. Τι έγινε? Χτες το βράδυ. Ναι. Έπιασα τον Μάρκο με την Εύα. Στο κρεβάτι. Ποιο κρεβάτι? Αυτό έχει σημασία σε ποιο κρεβάτι ήταν? Ή ότι αυτή ήταν μισόγυμνη και ο Μάρκος ήταν από πάνω της? Κάτι θα κάνανε. Δεν θα παίζανε δηλωτή, κάτι θα κάνανε. Τι θα κάνανε, όπως το είπε. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Να σου πω, Εύα, μωρό μου, τι κάνατε χθες το βράδυ στο κρεβάτι με τον Μάρκο? Είχα πιαστεί και ζήτησα από τον Μάρκο να μου κάνει μασάζ. Δεν ξέρω τι φαντάστηκε ο Διονύσης, αλλά εγώ ήμουν πιασμένη όλη τη νύχτα. Αμάν πια με αυτές τις υποψίες, αμάν. Πού πονάς εδώ? Αχ, ναι, εκεί. Λοιπόν, άκου να σου πω, άστο αυτό εδώ, πήγαινε πάνω να κάνεις ένα ζεστό μπάνιο και θα έρθω να σου βάλω αλήφη ψήξη, θα είναι. Βρούμητα είναι όποιος του κάνουν μασάζ. Βρούμητα είναι άλλο, τσιτσιδωμένος για την άλλη, δεν καταλαβαίνω. Και πώς θα τις κάνει μασάζ, βρε Διονύση, πάνω από τα ρούχα? Λες να έκανα τέτοιο λάθος. Αμάν, αυτή η φαντασία σου είναι καλπάζουσα. Όπου και το μάλωσε το παιδί, το τι του είπα, μέχρι να φύγει από το σπίτι του είπα. Καλά, δεν πειράζει, θα πας πάνω να του ζητήσεις συγγνώμη και τέρμα. Φάει τώρα τα βουλάκι σου. Μπαμπά, ο Μάρκος έχει φύγει από το σπίτι και έχει αφήσει αυτό το σημείωμα. Δεν λέει που πάει. Έφυγα, μην ανησυχείτε, Μάρκος. Πού πάει το παιδί, Μάρκο! Μάρκος. Ναι. Μάρκο. Δεν είμαι ο Μάρκος, ο Γιαννάκης είμαι. Ο Μάρκος έχει φύγει από το σπίτι και έχει αφήσει το κινητό του εδώ. Το κινητό είναι δίπλα, το σήκωσε ο Γιαννάκης. Εντάξει, μην κάνεις έτσι. Όποιον έχει πάει θα γυρίσει, ρέμισε. Πήγε τώρα. Πάω να τον βρω. Είμαι εγώ πατέρας. Βρε Διονύση. Είναι, Ελένη μου. Όχι, λέω. Βρε Διονύση. Να, πάω να τον βρω. Η Αγία Αθανασία του εργάλεω με τους πιστούς της. Ευλόγησε με, πάτερ. Σηκώ πάνω, ρε. Καλά είσαι εντελώς, ηλίθι. Έλα εδώ, είπα. Έλα εδώ, στο. Στοπ. Τι είναι αυτό? Είναι κάτι σκυλάκι που τα βρήκα στα σκουπίδια. Να το επιστρέψεις. Να τις δώσουμε καλά να τα σώσουμε. Θα γεμίσουμε σκυλιάδα μέσα? Μόνο αυτό μας έλειπε.
Τέλος πάντων, πήγαινε τα στο γραφείο και να τα φροντίσεις εκεί. Και μην ξεμητήσουν από το κουτί τους τα τηγάνισα. Μάλιστα. Προχώρα. Εν, δυο. Εν, δυο. Εν, δυο. Ορίστε η ευκαιρία σου για να κάνεις αγορίθια, να σε μισήσουν για πάντα. Γιατί ρε, δεν έχουμε ξανακυνηγήσει σκυλάκια. Ναι, αλλά έχεις βάψει ποτέ σκυλάκια πράσινο. Ναι, τις τρελάνες, πράσινα σκυλάκια. Οι μπογιές έχουν δηλητήριο και άμα γλυφτούν θα πεθάνουν. Θα ξαναγίνεις το χειρότερο παιδί του σχολείου. Στο υπόσχομαι. Το χειρότερο παιδί είπες, ε. Ενδιαφέρον. Πού είπε ότι τα πάνε? Στο γραφείο των καθηγητών. Αφήστε το πάνω μου. Ένα, δύο, αυτά είναι τα άπαντα. Άντε. Καλά, αυτό θα σου στοιχήσει ο Κούκος Αηδόνη να το ξέρεις. Ναι. Καλά, διάβασε. Κάτι σαν τώρα. Διάβασε όσο μπορείς και θα δούμε. Θα πάμε σήμερα μαζί. Αν δούμε ότι δεν, θα πω ότι χωρίσαμε. Δεν μπορείς να πεις από τώρα ότι χωρίσαμε γιατί τα συχαίνω με αυτά τα οικογενειακά. Ναι, καλά. Τι λέει εδώ, διακοπές στο Μεγανήσι. Εκεί πας διακοπές. Πού να πας, στο Μεγανήσι ο κουμπάρος μου κάτω πόντες, εκεί θα πάω. Λοιπόν, διάβασε παρακάτω, γιατί η συμπεριφέρα θα κάνει πολλές ερωτήσεις. Μη σου πω, θα σου κάνει ανάκριση. Φω, τόσο διάβασμα ούτε στο σχόλιο δεν έριξα. Το φαντάζομαι. Να σου πω, έτσι είναι η δουλειά μου και μας αρέσει. Αλλιώς αντεγιά, έτσι. Εντάξει, ναι. Εντάξει, κορίτσι μου, αμέσως αντεγιά. Λοιπόν. Λοιπόν, εγώ. Εσύ μπορεί να πήγαινες διακοπές και στο Σύνταγμα. Μαζί μου όμως θα πεις ότι πήγες ένα τριήμερο στη Μύκονο. Ποια Μύκονο, παιδί μου, αδερφός μου, μια μέρα να λείψω, ξέρει που είμαι και που πάω. Είναι δυνατόν τρεις μέρες να μην ξέρει που ήμουνα? Ότι ήσουν μαζί μου έξι μήνες, το ξέρε. Ναι, έχει δίκιο, το σέβομαι αυτό, αλλά δεν το κάνουμε λίγο πιο απλό. Μην είναι τόσο περίπλοκο, ρε κορίτσι. Να, πηγαίνουμε κάθε βράδυ, ας πούμε, μια στην Πλάκα, μια στο Θησίο. Μετά έρχεσαι σπίτι μου αυτά τα αυτά. Το βράδυ αυτό και την άλλη μέρα πάλι από την αρχή. Ε? Τρελό ξεφάντωμα. Να σου πω. Ό,τι πεις εσύ πληρώνεις. Ωραία. Πες μου κι εσύ κάτι για σένα, να ξέρω μην είμαι τόσο αδαής. Ναι. Μ' αρέσει το παγωτό φράουλα. Έλα, και εμένα. Μ' αρέσουν τα μακαρόνια χωρίς σάλτσα. Α, δεν το πιστεύω και εμένα. Έχω διαρκείες στο Καραϊσκάκι στα VIP. Σοβαρά, κι εγώ, αλλά απέναντι. Χαίρομαι, πολύ χαίρομαι. Καλά, μη χαίρεσαι πολύ, δεν πάμε για γάμο. Μάλιστα. Λοιπόν, κοίτα, να, εδώ έχω γράψει την ημέρα που γνωριστήκαμε. Είναι την ημέρα των γενεθλίων. Α, δίδυμος είσαι, τρελαίνομαι για δίδυμους. Τα είχα κάποτε με δύο δίδυμους. Ταυτόχρονα. 600. Τι 600, κορίτσι μου, θα σας αγοράσω. 600 πάει βραδιά. Γιατί μην νομίζεις ότι μετά από όλο αυτό το οικογενειακό θα έχω διάθεση να δουλέψω. Γιατί θα έχω εγώ. 600 και μπροστά. Α, ναι, 600 και μπροστά. Δεν πας και κάνω λάθος δουλειά. Λοιπόν, οι ερωτευμένοι αγκαλιάζονται, ξέρεις. Ναι, πες μου πόσο το χρεώνεις μόνο. Η πρόβα είναι τσάμπα, βρε, μη φοβάσαι. Είμαι σαν τους Έλληνες ηθοποιούς. Δεν πληρώναμε πρόβες. Δεν το ξέρα. Ωραία. Τρυφερά! Θα πρέπει να δώσουμε και αληθινό φιλί, ε. Άστο, ας μείνουμε καλύτερα στα 600. Εγώ ξέρεις δεν φιλάω ποτέ. Αλλά για τόσο κουβαρντά πελάτη θα κάνω εξαίρεση. Χαλάλη σου, βρε. Χαλάλη μου το χάλι μου μέσα. Φίλα! Ναι. Εντάξει, το έχεις. Ωραία. Οι μπογιές έχουν δηλητήριο και άμα γλυφτούν θα πεθάνουν. Δεν την αγαπάει. Τότε γιατί έφυγε μαζί της? Είναι μια επαναστατική πράξη. Κάνει για πρώτη φορά αυτό που γουστάρει. Είναι ελεύθερος. Άσε μας, μωρέ, ελεύθερος και αηδίες. Και ο άλλος ο Διονύσης την κοσμάρα του. Νομίζω ότι ο Μάρκος έφυγε επειδή παρεξηγήθηκε μαζί του. Καλά, μπορείς να μου πεις τι τους κάνουν αυτές οι θίτσες και κολλάνε έτσι? Είναι καμιά κομμενάρα? Όχι καλέ, χάλια είναι. Τότε γιατί τρέχει αυτός έτσι από πίσω της? Κάτι ιδιαίτερο του κάνει αυτή. Είναι καπάτσες αυτές, παιδί μου. 9 χρόνια μεγαλύτερη. Με μωρό έχει και το Μάρκο να της κάνει την babysitter όποτε γουστάρει. Τι άλλο θέλεις? Αυτό είναι απαγωγένει λύκου, ρε εσύ. Ξέρεις, τώρα αυτός το βλέπει ρομαντικά. Τόσκασα με την καθηγήτρια της φιλολογίας μου. Τρίχες κατσαρές να το βλέπεις λίγο. Έλα, παιδάκι μου, είσαι με τα καλά σου. Μαμά. Επικοινωνείς. Μας βλέπεις όμως αναστατωμένους και δεν μας λες που είναι ο Μάρκος. Εγώ φεύγω, μην μπλέκω στα οικογενειακά σας για... Αφήνεις τον Διονύση να τρελαίνεται. Και τι θέλεις να κάνω? Τι να κάνεις, να έρθεις σε μένα και να μου πεις μαμά, ο Μάρκος έφυγε με την άλλη, αυτό να κάνεις. Αχ, μαμά, μην το πεις στον Διονύση, θα έχουμε μεγαλύτερες φασαρίες. Ο Μάρκος θα γυρίσει μόνος του. Ναι, θα γυρίσει μόνος του. Το έχει απενεργοποιημένο. Τραλού, η Ελένη Παλαιολόγου είμαι. Μόλις πάρεις το μήνυμά μου να τσακιστείς να με πάρεις τηλέφωνο. Εντάξει. Σου την κάνω εγώ.